Λοιπόν, θα προσαρμοστώ στο κλίμα κι εγώ. Αν και είναι δύσκολο τώρα, ξέρεις, άμα ακολουθείς τον Αλβανίτη, σκεφτόμουν τώρα καθώς τον άκουγα ότι πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή στους κανόνες. Αν πρέπει να εμπιστευτείς έναν ο οποίος είναι οργανωμένος στο κόμμα ή δεν πρέπει να είναι οργανωμένος στο κόμμα. Και έχω εκατέρωθεν μου δύο ανάποδα παραδείγματα. Έτσι. Με τον Δημήτρη, λοιπόν, είμαστε στο κόμμα από τους καιρούς τους δύσκολους της άνεδρος. Και με τον Κώστα, ενώ ήταν στρατευμένος αριστερός, συναντηθήκαμε και του εμπιστευτήκαμε τον ραδιοφωνικό σταθμό του οποίου το κόμμα μας είναι ιδιοκτήτης. Και για το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε και αυτή τη στιγμή να είμαστε περήφανοι για τις μάχες που δίνει ο σταθμός μας, για την αυταπάρνηση με την οποία δουλεύει ο κόσμος εκεί, για τον ευγενικό ραδιοφωνικό υπεριαλισμό τον οποίο ασκεί και μας περιέγραψε και εξαπλώνεται, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο, ξέρετε αυτό, μία δική μας υποχρέωση προς αυτό που εμείς εννοούμε ως καθήκον για τον εαυτό μας. Νομίζω ότι είναι και μία υποχρέωση προς το λαό. Ακόμα και τον κόσμο που μαζί μας δεν συμφωνεί. Και γιατί υπάρχει κόσμος που μας διαφωνεί μαζί μας και διαφωνεί και ριζικά. Αλλά το να έχει πρόσβαση και να μπορεί να γυρίσει στο κουμπί του ραδιοφώνου και να ακούσει και την μια διαφορετική οπτική για τα γεγονότα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό και να μπω κατευθείαν στα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Στα θέματα των ΜΜΕ και της επικείμενης αδειοδότησης. Είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Εδώ παίζεται ένα παιχνίδι ισχύως, το οποίο προσφάτως ένας διευθυντής μεγάλου δημοσιογραφικού οργανισμού το είπε και ρητά. Είπε δηλαδή ότι οι ιδιοκτήτες του καναλιού έχουν αποκτήσει κέρδη και, προσέξτε, ισχύ από τη συμμετοχή τους. Κέρδη και ισχύ. Δηλαδή πολιτική επιρροή, δηλαδή δυνατότητα να επιβάλλουν την ατζέντα τους και να προωθούν τα ειδικά επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Και εκεί βρίσκεται η ρήπα προβλήματος. Και εδώ έρχεται η δική μας πρωτοβουλία. Πώς θα μου πεις σε αυτό το οικονομικό σύστημα? Απάντηση: βιωσιμότητα των σταθμών. Για να γίνουν οικονομικές μονάδες βιώσιμες και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να διασφαλίσουμε ότι θα υπηρετήσουν στη γεωδό στην ενημέρωση. Ακούστε, κανένας δεν είναι ουδέτερος και αντικειμενικός. Είμαστε όλοι σκλάβοι των ιδεών μας και των αντιλήψεών μας. Αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς, αυτό ισχύει και για τους δημοσιογράφους. Έχουν βέβαια μια υποχρέωση να τηρούν κάποια διοντολογία. Έχετε αναρωτηθεί γιατί πολλοί ιδιοκτήτες ακριβώς επιλέξαν να χρηματοδοτούν ζημιογόνες επιχειρήσεις και να φουσκώνουν τα δάνεια και τις υποχρεώσεις, ενώ με τη στενή οικονομική λογική αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται? Και αν είχατε αναρωτηθεί, νομίζω ότι δεν δυσκολευτήκατε να καταλήξετε το συμπέρασμα ότι είχαν τη δυνατότητα ακριβώς μέσω αυτής της συμμετοχής να υπηρετούν τα ειδικά επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Τι παραλάβαμε εμείς? Όταν εγώ τις πρώτες μέρες βρέθηκα στο γραφείο μου, ζήτησα από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης να ενημερωθώ για τα τρέχοντα ζητήματα. Ένα από τα θέματα τα οποία μου φέρανε και οι συνεργάτες με τους οποίους είχαμε πάει μαζί εκεί, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν ήδη στη Γενική Γραμματεία, ήταν το τέλος κρίσης συχνοτήτων. Ένας φόρος δηλαδή, τον οποίο οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν και προς
έκπληξή μου είδα ότι είχαν οργανωθεί και διατυπωθεί οι αποφάσεις, δεν είχαν υπογραφεί από την προκάτοχό μου. Έχουσα την αρμοδιότητα να τους καταλογίζει αυτούς τους φόρους την κυρία Βούλτεψη. Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπήρχε ψηφισμένος από το 2010 και έπαιρνε παράταση ως προς την εφαρμογή του ο φόρος διαφήμισης. Αυτό ήταν μια έμπνευση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όταν ξεκίναγαν τα μνημόνια. Προσέξτε να δείτε η λογική ποια ήταν. Η ισορροπία του τρόμου. Ποια είναι η ισορροπία του τρόμου? Ψηφίζω το φόρο διαφήμισης και κλείνω το μάτι, ενδεχομένως τηλεφωνώ και στα κανάλια και λέω προσέξτε, τον έχω εκεί και έπεται η εφαρμογή του. Και 31-12 του αναβάλω την εφαρμογή του για ένα χρόνο. Για να συνεχίζει το αλυσβερίσι. Αυτό σε πολλαπλάσιο βαθμό ίσχυε για τις τηλεοπτικές άδειες. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, επειδή πολλοί από αυτούς που μας αντιπολιτεύονται το κάνουν και με το μανδύα του ευρωπαϊσμού, όπου οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν 27 χρόνια χωρίς τυπικές νόμιμες άδειες. Οι παρατάσεις της ντροπής οι οποίες υπογράφονταν έλεγαν 31-12 του, όλες, λίγο πριν τη Βασιλόπιτα. Να έχει τέτοια εγρήγορση το κράτος μας και να δουλεύει και παραμονή πρωτοχρονιάς για άλλα ζητήματα, θα είχαμε γίνει εδώ πέρα. Δεν λέω Γερμανία, γιατί έχει και αυτή τα προβλήματα. Πάντως με πεις Δανία. Από Δανία, όχι. Έλεγε ότι παρατείνεται το καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Είδατε, φίλες και φίλοι, κανέναν από αυτούς που κυριολεκτικά χοροπήδαγαν πάνω στα έδρανα της Βουλής να ουρλιάζουν για τις υπερεξουσίες του Υπουργού, να διαμαρτύρονται τότε επειδή παρατείνονταν με μία και μόνη υπουργική υπογραφή το καθεστώς λειτουργίας των καναλιών? Κανένας τους. Ξαφνικά θυμήθηκαν τις υπερεξουσίες του Υπουργού. Θα σας πω λοιπόν ένα μυστικό. Για ποιες εξουσίες μιλάγανε? Για το ότι εμείς θα αποφασίζαμε ως κυβέρνηση ποιος θα είναι ο αριθμός των αδειών. Λοιπόν, το μυστικό είναι σε όλους τους προηγούμενους νόμους αυτό ήταν αποφασίζονταν στο επίπεδο της υπουργικής απόφασης. Και όχι μόνο αυτό, με τσίγκλησαν οι συνεργάτες μου και ανατρέξαμε στα πρακτικά της Βουλής το 2007. Και είδαμε ότι τότε ο κύριος Ρουσόπουλος, υπουργός, στην πλειοψηφία της κυβέρνησης, του οποίου πολλοί από τους τωρινούς βουλευτές ανήκαν, εξηγούσε στους αντιπολιτευόμενους τότε ότι όχι μόνο θα κρατήσει ως υπουργικό προνόμιο τον αριθμό των καναλιών, αλλά δεν θα τους πει και πόσα θα είναι, διότι τότε δεν είχε ολοκληρωθεί ο χάρτης συχνοτήτων. Προσέξτε. Μιλάμε για μία απόφαση για την οποία στο κοινοβούλιο ακούστηκαν τέρατα. Με αποκάλεσαν γεωργαλά εμένα. Και καλά, εντάξει. Την προσωπική οικογενειακή ιστορία του καθενός δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να τη γνωρίζει. Αλλά λίγο μέτρο δεν βλάπτει. Δεν βλάπτει λίγο μέτρο. Και το λέω με πίκρα πραγματικά. Με πίκρα για το επίπεδο της δημοκρατίας μας. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι στη Βουλή αισθάνονται ότι μπορούν εύκολα να εξτομίζουν τέτοια πράγματα, έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Θα μου πείτε βέβαια τώρα, συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μας εξηγούσε και με έντονο ύφος ότι δεν πρέπει, λέει, να χαρίζουμε το μεταξά στη Χρυσή Αυγή. Χάρισμά τους πάντως, ο μεταξάς. Εμείς ξέραμε ότι η δημοκρατική Ελλάδα δεν χάριζε το όχι στο μεταξά μέχρι στιγμής. Τώρα έχουμε πέραν του ενός πολιτικού σχηματισμούς διεκδικητές της κληρονομιάς του Ιωάννη Μεταξά. Έρχεται και πρωτομαγιά ρημάδα και κάποιοι που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή παραδόθηκαν από το καθεστώς του Μεταξά στον κατακτητή και τα σκέφτεσαι αυτά και αναρωτιέσαι. Εν πάση περιπτώσει, τι παραλάβαμε επίσης? Παραλάβαμε μια ρυθμιστική αρχή η οποία είχε ουσιαστικό πρόβλημα λειτουργίας. Είχε μείνει με 4 μέλη από τα 7.
Απευθύνθηκα εγώ ίδιο στο νομικό συμβούλιο του κράτους με ερώτημα και το νομικό συμβούλιο του κράτους απεφάνθη ότι η ρυθμιστική αρχή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν θα είχε νόμιμη σύνθεση από τη 16η Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Παραλάβαμε δηλαδή μια κατάσταση θαρρής πως την φτιάξανε ή την αφήσανε να πάει έτσι για να διαιωνίζεται η ασυδοσία. Και αν δεν είναι ασυδοσία, πείτε μου εσείς τι είναι, να υπάρχει κανάλι περιφερειακό με ιδιοκτήτη και αρχηγό πολιτικού κόμματος που να κοιμάται με άδεια περιφερειακή και να ξυπνάει με άδεια πανελλαδική. Θεός ξέρει με ποια τεκμηρίωση και για ποιους λόγους. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα του αριθμού των αδειών που, όπως σας είπα, επί της διαδικασίας ακούσαμε τα μοίρια όσα. Γιατί να μην αποφασίσει, μας λέγανε, η αγορά πόσα θα είναι τα κανάλια. Μήπως κανένα σας μπορεί να σκεφτεί έτσι κανένα παράδειγμα που τρέχει αυτές τις μέρες και είναι ενδεικτικό για το εάν η αγορά χωράει πολλά κανάλια ή όχι. Και στο κάτω-κάτω εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Εάν είναι να αποδειχθεί ότι η αγορά η ελληνική χωράει περισσότερα από 4, αυτό θα τεκμηριωθεί όταν δημοπρατηθεί και η τέταρτη άδεια σε καλή τιμή και εξακολουθήσει να υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή να μου επιτρέψουν να ισχυριστώ ότι δεν τεκμέρεται ότι χωρούν πολλά βιώσιμα σχήματα. Και δεν θα επικαλεστώ τα νούμερα που επικαλεστήκαμε στη Βουλή, το γεγονός δηλαδή ότι η διαφημιστική πίτα στην Ελλάδα πήγε από τα 600 εκατομμύρια στα 180, θα επικαλεστώ τις δικές τους επιχειρηματικές επιλογές, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή τρεις μεγαλομέτοχους του μεγάλου καναλιού να αρνούνται να προχωρήσουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή έχουν μία επιχείρηση στην οποία αρνούνται να τις εμπιστευθούν από 50% ευρώ ο καθένας έστω. Είναι αυτό ή δεν είναι ενδεικτικό για το εάν έχουμε ένα τηλεοπτικό τοπίο μη βιώσιμο? Εκτός αν θεωρούμε ότι αυτό που οφείλουμε ως πολιτεία στον πολίτη είναι οικονομικές μονάδες μη βιώσιμες ή με πάρα πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής ή με κάποιο κόστος παραγωγής το οποίο καλύπτεται από τις πωλήσεις αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων. Αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά όχι εγώ στον εαυτό μου, νομίζω αυτή η κυβέρνηση δεν θα επέτρεπε επουδενή να συμβεί. Δεν θα έπρεπε υπό οποιασδήποτε συνθήκες να κάνει ότι δεν βλέπει. Να μπορεί να πει και ο επόμενος ότι και αυτοί περάσαν και δεν ακουμπήσανε. Όχι, δεν είναι έτσι. Το δάχτυλο θα μπει στην πληγή. Και οι λάτρες της αγοράς θα πάνε με τους κανόνες της αγοράς. Και επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή είχα κάποτε υπηρετήσει και την οικονομική επιστήμη, είχε έρθει και ο Μπρίμπας να δει να σας πω αυτό το μικρό μυστικό. Με είχε επισκεφτεί στη Σκωτία. Αυτό είναι μικρή παρένθεση. Ότι ένας απόλυτα τέλειος τρόπος μηχανισμού αγοράς, όπως τον περιγράφουν οι οικονομολόγοι της αγοράς, είναι ακριβώς η δημοπρασία. Όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ίδια πληροφόρηση και ο μηχανισμός της τιμής είναι ο μοναδικός διαμέσου του οποίου αποφασίζεται το πώς θα κατανομηθεί το διαθέσιμο προϊόν. Ας μην λοιπόν διαμαρτύρονται. Βεβαίως πρέπει να σας πω, επειδή είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, όλοι δικαιούνται να προσφύγουν στα δικαστήρια για να υπερασπιστούν αυτό που αντιλαμβάνονται ως δικό τους συμφέρον. Κάνανε το ίδιο και με τον φόρο διαφήμισης και με το τέλος συχνοτήτων. Δεν δικαιώθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς είμαστε βέβαιοι και μελετημένοι για την αρτιότητα του νόμου μας και πρέπει να σας πω επίσης ότι ανατρέχοντας στα πρακτικά της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση,
διαπιστώσαμε, διότι ένα δεύτερο σημείο κριτικής ήταν το θέμα της αρμοδιότητας και αν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει κατά το Σύνταγμα την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Αυτή ήταν η δεύτερη αιχμή η οποία εκτοξεύτηκε από τις ιδιοκτησίες των καναλιών και από την ηχό των ιδιοκτητών των καναλιών, την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, η οποία με ευκολία αναπαράγει. Αν πάτε λοιπόν στα πρακτικά της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, η τότε κυβέρνηση της Νέας, του ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, δέχεται τα βέλη και του Καραμαλή και του Κωνσταντόπουλου, διότι αρνήθηκε να βάλει στο Σύνταγμα διάταξη η οποία να αναθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα αδειοδότησης στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και από αυτή την άποψη, επαναλαμβάνω, ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι νομίζει, είμαι παραπάνω βέβαιος ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει άπαντες να αντιληφθούν ποιο είναι το επίπεδο αποφασιστικότητας αυτής της κυβέρνησης και το πόσο οι άνθρωποι που αυτή την κυβέρνηση και αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία τη στηρίζουν ζυγίζουν, μετρούν και αξιολογούν τις προτεραιότητες και τις πράξεις τους. Άρα να μην κάνουν λάθος, να νομίζουν ότι εάν γράψουμε ας πούμε ότι ο Παπάς ή ο Σπύρτζης ή ο Αρβανίτης ή ο Τάδε είναι και εγώ δεν ξέρω τι, ότι θα το διπλοσκεφτούμε. Δεν θα το διπλοσκεφτούμε. Έχουμε επιλέξει μία πορεία, αυτή την πορεία θα τη βαδίσουμε και η χειρότερη τιμωρία, ξέρετε, για ένα μέσο ενημέρωσης είναι να ουρλιάζει, να σπαρταράει και να μην δίνει κανένα σημασία. Αυτή είναι η χειρότερη τιμωρία. Ε? Γιατί αν τα μέσα δεν επηρεάζουν, δεν έχουν και προστιθέμενη αξία. Πού βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση η προκήρυξη του διαγωνισμού. Θα είναι για λίγες μέρες εκεί και καλό, επιτρέψτε μου να αδράξω την ευκαιρία να καλέσω τους πάντες, τους πολίτες, τους ενδιαφερούμενους, τους συνδικαλιστικούς φορείς, ακόμα και την Ένωση βεβαίως των ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και έχουμε δεσμευτεί δημοσίως ότι κάθε πρόταση, κάθε λογική σκέψη, κάθε ιδέα που μπορεί να ενσωματωθεί στην διαδικασία θα την λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα έχουμε μετά την προθεσμία υποβολής των φακέλων. Μετά από ένα μήνα τουλάχιστον και λίγο παραπάνω θα κλείσει αυτή η προθεσμία, θα υπάρξει το στάδιο της προεπιλογής, μία μικρή προθεσμία για την υποβολή ενδεχόμενων ενστάσεων και μετά θα πάμε στη δημοπρασία. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί νωρίς το καλοκαίρι και θα μπορεί ο πολίτης πραγματικά να ξέρει ότι η νέα τηλεοπτική σεζόν θα είναι μια νέα τηλεοπτική πραγματικότητα. Θα μπορούσα να μιλάω αρκετά για το θέμα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα της βιωσιμότητας του σταθμού, γιατί βάλτε με το νου σας ότι γύρω από, από την τηλεόραση υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργάζεται και περιμένει. Περιμένει να γίνουν παραγωγές, περιμένει να δουλέψει. Όταν τα σχήματα λοιπόν δεν είναι βιώσιμα, δεν μπορούν να παράξουν και προϊόν. Πέφτουν στην εύκολη λύση της αγοράς προϊόντος απ' έξω. Έτσι, δηλαδή μπορεί να παίρνουμε ας πούμε τουρκικά σύριαλ σοριδών, αλλά να σκεφτούμε ότι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε για τον διαγωνισμό, διότι μπορεί ένας Τούρκος λέει να έρθει να πάρει. Συχνότητα, μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο και σας καλώ να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στενά, θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ούτως ώστε η διαδικασία να είναι απολύτως αντικειμενική. Έχουμε και
με τη συνεργασία ελεγκτικών εταιριών θα προχωρήσουμε στον έλεγχο των φακέλων και με ελληνικά πανεπιστήμια συνεργαζόμαστε για τον άρτιο και τον καλύτερο σχεδιασμό της διαδικασίας της δημοπρασίας και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί και όταν ξαναβρεθούμε μετά από καιρό θα μπορούμε πραγματικά να την αποτιμούμε και να γκρινιάζουμε άμα θέλετε για το αν έπρεπε να γίνει έτσι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, αλλά θα γίνει. Όπως έγινε και το άνοιγμα της ΕΡΤ τώρα με την γκρίνια. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα περιστατικό. Συζητούσα με έναν αγωνιστή της αριστεράς της γενιάς της αντίστασης. Και εκεί που πήγα να γκρινιάξω, σήκωσε το βαρύ του χέρι και απείλησε να το προσγειώσει στο πρόσωπό μου και μου λέγε «Δεν τρέπεσαι να γκρινιάζεις». Εμείς μου λέει είμαστε στις εξορίες, μου λέει μας βάζανε καυτά αυγά κατά από τη μασχάλη, μου λέει μας βάζανε τα νύχια. Εσείς διαμαρτύρεστε. Άρα λοιπόν, καλή είναι και η διαμαρτυρία, καλό και το παράπονο, αλλά κάθε πράγμα νομίζω ότι πρέπει. Όχι, το λέω αυτό, ξέρεις γιατί τώρα εδώ με τον πύρμπα, ας πούμε, άμα κάτσουμε, θα θυμηθούμε ατέλειωτες ώρες θλίψης και προσμονής, απογοήτευσης, επειδή ήμασταν στο 2,9 και πήγαμε στο 3,1 και μετά ξαναγύρισαμε στο 2,9 και στο τέλος, ας πούμε, ουφ και ξαναβγήκαμε. Άρα νομίζω, εντάξει, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε και προς τα πίσω λίγο, είναι αυτό που μας βοηθάει. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ τώρα σε σχέση με τα κανάλια. Να συμπληρώσω κάτι. Α, για τους εργαζόμενους. Ναι, ναι, συγγνώμη. Για τους εργαζόμενους θέλω να πω το εξής. Ότι μας λέγανε κάποιοι ότι θα χάσουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι. Καταρχήν, δικαιούμαστε αυτή τη στιγμή να ισχυριστούμε ότι δεν είναι αυτή η μεριμνά τους. Διότι την ώρα που στο νόμο βάζαμε τη ρήτρα περί ελαχίστου αριθμού εργαζομένων ανά τηλεοπτικό σταθμό, ακούγαμε διαμαρτυρίες ότι παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα. Και δεν λέω καλοδεχούμενες όλες οι κριτικές, αλλά πρέπει να προστατεύουμε άπαντες τον εαυτό μας από την υποκρισία. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που διαμαρτυρόμαστε για την παραβίαση του διευθυντικού δικαιώματος να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για το μέλλον των εργαζομένων. Και οι εργαζόμενοι, αν είναι να προστατευτούν, πρέπει να υπάρχουν και μέτοχοι που τις εταιρείες τους είναι διατεθειμένοι να τις στηρίξουν. Και αυτό θα ήταν ευτυχές. Εάν οι μέτοχοι του Μέγκα στήριζαν την εταιρεία τους, προσέξτε, θέλω να είμαι πεντακάθαρος αυτό. Θα το καλωσορίζαμε. Εάν αυτή η εταιρεία επιβίωνε και δεν έχανε κανένα στη δουλειά του, μη σας ξενίζει. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε θυμώσει, ας πούμε, με το δελτίο του συγκεκριμένου σταθμού κάποιες φορές. Δεν έχει σημασία αυτό. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι εκεί υπάρχει και κάποιος κόσμος ο οποίος εργάζεται. Σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Θα το καλωσορίζαμε, θα το χαιρετίζαμε, εάν στήριζαν αυτή την εταιρεία λοιπόν και ετοιμάζονταν για το διαγωνισμό. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Πραγματικά και όποιος νομίζει ότι το δικό μας το κίνητρο είναι να ελέγξουμε την ενημέρωση ή να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει το κάθε κανάλι σχολιαστές που να μας περιλούζουν με διάφορα, σε αυτό πρέπει να ομολογήσω ότι είμαστε αποτυχημένοι. Και ένα λαμπρό παράδειγμα κάθεται στα δεξιά μου. Λοιπόν, ούτε στο σπίτι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Το λέω με έμφαση γιατί πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Έτσι, βεβαίως, διότι εδώ οι αριστεροί έχουν και άλλη μια παρεξήγηση στο μυαλό τους. Νομίζουν ότι δια της αδειοδότησης των καναλιών θα λύσουμε προβλήματα μετάβασης στο σοσιαλισμό. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί της εγκαθίδρυσης κανόνων διαφάνειας και ισονομίας. Διότι υπάρχει ο καπιταλισμός της χυλής του Πινοσέτ. Καπιταλισμό είχαν εκεί. Υπάρχει ο καπιταλισμός της μεταπολεμικής Σουηδίας, που είχε κοινωνικό κράτος, ήταν ανεκτικός και η αριστερά έχει σε κάθε ιστορική περίοδο και ένα ρόλο. Αν αντιλαμβάνεται ακριβώς ποιο είναι το κοινωνικό ζήτημα και μπορεί να οργανώσει και μια πλειοψηφία για να απαντήσει στα μέγιστα κοινωνικά ζητήματα. Είχα στο μυαλό μου να σας πω και κάτι για τη διαπραγμάτευση, δεν θα σας πω τώρα, να σταματήσω εδώ.
Να σας πω. Επίτηδες στο καλύτερο, στην Αλέξη Θέμη. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Όχι, δεν θέλω να κουραζόμαστε. Εντάξει, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Θα κάνετε τη διαπραγμάτευση. Εντάξει, εντάξει. Πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι αν δεν κάνει τα πάντα για να πέσει αυτή η κυβέρνηση τώρα, έκλεισε ο κύκλος της τετραετίας. Χάνει κάθε ελπίδα, διότι αν κλείσει αυτή η αξιολόγηση, για σκεφτείτε πόσο κρίσιμη πολιτική μάχη είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι από το 2012 και μετά πολιτεύεται με ένα μόνο επιχείρημα. Ότι η δική μας παράταξη είναι αντιευρωπαϊκή. Ότι δεν καταλαβαίνουμε από Ευρώπη, ότι θα καταστρέψουμε τη χώρα και εντάξει, με την βοήθεια και άλλων συνεχίζει και επιμένει ότι και τώρα καταστρέφουμε τη χώρα. Αυτό λοιπόν σας λέω με ευθύτητα ότι το έχουν συνειδητοποιήσει και το ομολογούν και στις κατηδίαν συζητήσεις τους τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολλά άλλα αξιόλογα στελέχη του δημοσιογραφικού κόσμου. Αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμη λοιπόν είναι αυτή η περίοδος και τι αξία θα είχε για αυτούς να τιμωρηθεί, να ταπεινωθεί και να πισωγυρίσει αυτή η κυβέρνηση. Πόσο μεγάλη αξία έχει, διότι ακριβώς το επιχείρημα στο οποίο έχουν επενδύσει τόσο μεγάλο κόπο υπονομεύεται θεμελιωδώς. Και γιατί υπονομεύεται θεμελιωδώς, διότι απεδείχθη ότι υπάρχουν συμφωνίες και συμφωνίες. Και επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία με τους θεσμούς και να έχει εφαρμοστεί άμεσα η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία με τους θεσμούς και να μην έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι συμπολίτες μας. Θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία με τους θεσμούς, γεμάτο το πολιτικό γραφείο του κύριου Μητσοτάκη. Είχε 51 υπαλλήλους στο γραφείο του και φαντάζομαι μελετούσαν όλοι το πώς μπορούν να απολύσουν άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Για δείτε το λίγο, το οξύμορο. 51 άτομα δεν έχει ούτε το γραφείο του Προέδρου της Κομισιόν. Αλλά φαίνεται ότι... εκεί δεν ήταν έτσι πολύ ενάντια στο δημόσιο. Και ξέρετε, είναι ενάντια, μιλάνε για το πελατειακό κράτος, αλλά αυτοί δεν εννοούν αυτόν που πιάνει το κράτος πελάτη και παίρνει μια σύμβαση και τον πληρώνει αδράτο κράτος. Θα βγουν τις επόμενες μέρες, επειδή επανεκκίνησαν στα πλαίσια της καταστροφής που κάνουμε στην οικονομία όλα τα μεγάλα έργα, τα οποία είχαν βαλτώσει, θα βγουν τις επόμενες μέρες το τι ζητάγανε οι εταιρείες και πού κατέληξαν οι συμφωνίες. Και θα σας πιάσει ήλιγκος. Ήλιγκος, κανονικός. Παρενθεσούλα. Η ΕΡΤ πήρε το Euro. Θα δούμε μπάλα. Φέτο το καλοκαίρι. Ναι, μάλιστα. Είχε Euro και το 2008. Πόσο το πλήρωσε η ΕΡΤ το 2008? 13 εκατομμύρια. Πόσο το πλήρωσε η ΕΡΤ το φέτο? 2.700. Δεν λέω άλλα. Δεν λέω άλλα. 51 αγώνες στο Euro φέτος, 31 το 2008. Έτσι. Φόρμουλα 1, έχουμε και Φόρμουλα 1, έχει πολλά αθλητικά γεγονότα η ΕΡΤ, να τη δείτε. Champions League, κλειστό στίβου. Άλκη, για πες. Το κλειστό, το παγκόσμιο κλειστού στίβου, το παγκόσμιο ανοιχτού. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να συνεχίσω το συλλογισμό μου, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν συμφωνίες και συμφωνίες. Μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία και καμία προστασία της πρώτης κατοικίας, φίλες και φίλοι. Καμία προστασία. Όπως ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία με τα πλεονάσματα τα οποία είχε συμφωνήσει και υπογράψει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. 20 δις περισσότερα μέτρα μέχρι το 2018. Και εάν αναλογιστεί κανείς το ταλέντο τους και την εξειδίκευσή τους
αυτά τα λεφτά να τα βρίσκουν από μισθούς και συντάξεις, αντιλαμβάνεστε το που θα είχαμε πάει. Και αυτά δεν είναι, ξέρετε, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, δεν είναι δευτερεύουσα σημασίας βήματα τα οποία έγιναν στη διαπραγμάτευση. Εντάξει, οι άλλοι θέλουν να τα μηδενίζουν. Και έρχονται και άλλοι από αριστερά που λένε, να, μνημόνιο οι άλλοι, μνημόνιο κι εσείς. Μάλιστα. Πάμε λίγο χωρίς παιχνίδια με τις λέξεις να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία και να μην έχει γίνει διαγωνισμός για τις άδειες και να μην έχει ανοίξει η ΕΡΤ. Να μην πω τι θα έχει γίνει με το προσφυγικό, με τα μυαλά που κουβαλάγαν. Να μην πω τι θα έχει γίνει με το προσφυγικό. Θέλω να σταθώ τώρα στο εξής θέμα. Υπάρχει μία πάρα πολύ καλά μελετημένη μέθοδος της διαπραγμάτευσης, η οποία έχει 4-5 φίλτρα, τα οποία, από τα οποία πρέπει να περνάνε οι δικές μας διαπραγματευτικές ομάδες, ούτως ώστε όταν φτάνουν οι συζητήσεις σε επίπεδο κορυφής, να έχει διαμορφωθεί ένα δυσμενές περιβάλλον. Για δείτε τώρα να αποκωδικοποιήσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε, είναι τα τεχνικά κλιμάκια, είναι η επικεφαλής των θεσμών, είναι το Euro Working Group, είναι δηλαδή αυτοί που μαζεύονται πριν το Euro Group, που είναι οι Υπουργοί Οικονομικών. Το Euro Group είναι οι Υπουργοί Οικονομικών, το οποίο Euro Group πρέπει να σας πω δεν είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Όταν φτάνεις λοιπόν στο Euro Group, μετά ενδεχομένως πας σε σύνοδο κορυφής. Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική συζήτηση και η αναμέτρηση των ιδεών έχει στραγγαλιστεί πίσω από τις κλειστές πόρτες της διαπραγμάτευσης των τεχνικών κλιμακίων και των θεσμών. Τι κάνει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση? Πρώτον, ζητάει ο πιο δημοκρατικός θεσμός να είναι και αυτός επιβλέπων και αξιολογών το ελληνικό πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχε το μάζεμα της Ουάσιγκτον, στο οποίο προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν προβλέπονταν κάποια διαπραγμάτευση, και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεπής προς τη θεσμική μας υποχρέωση να ενημερώνουμε για την πορεία των διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή του προγράμματος. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλίας και είπαν ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς καινούργια μέτρα. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και συνομολόγησαν το ίδιο. Συναντήθηκε και με τον επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος είπε αυτό που λέει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή, και καλά θα κάνουν νομίζω και οι θεσμοί σε όλα τους τα επίπεδα να αντιληφθούν ότι έτσι λειτουργεί η Ευρώπη ή έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί, ή για μια Ευρώπη που λειτουργεί έτσι πρέπει να συνεχίζουμε κάθε δευτερόλεπτο να αγωνιζόμαστε. Είπε ότι οι στόχοι είναι συμφωνημένοι και η κάθε κυρίαρχη κυβέρνηση έχει την αρμοδιότητα να κρίνει το πού θα κατανείμει τα βάρη. Και εδώ ρωτάμε τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την αρχή, τη δημοκρατική αρχή, δηλαδή έχεις μια αριστερή κυβέρνηση και φέρνει, ρε παιδί μου, από ό,τι μαθαίνω, αύριο θα βγει και στη διαβούλευση το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία έχει κάποιες αρχές και επιλέγει στο φόρο εισοδήματος τα βάρη να πέσουν στα εισοδήματα που είναι πάνω από 45.000. Αν δεν ήταν προσωπικά δεδομένα, θα σας ζήταγα να σηκώσετε το χέρι όσοι βγάζετε παραπάνω από 45.000 εδώ μέσα. Είναι προσωπικά δεδομένα, μην το κάνετε. Αλλά καταλαβαίνόμαστε, νομίζω. Και νομίζω και ότι όποιος πολίτης βρίσκεται ανάμεσά μας και έχει αυτό το εισόδημα, θα πρέπει να του πούμε ναι καθαρά ότι θα επομιστεί το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. Στο ασφαλιστικό. Αναρτάται και αυτό. Και εκεί έχουμε την Εθνική Σύνταξη, η οποία έρχεται ακριβώς για να γιατρέψει το δομικό πρόβλημα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Διότι του διαλύσαν τα αποθεματικά από πολύ καιρό πριν, αλλά και του δώσανε και μια τελευταία κατραπακιά με το PSI. Έχουμε πάρα πολύ ψηλή ανεργία και έχουμε και πληθυσμιακή γύρανση.
Έτσι, έχουμε, είμαστε ένας πληθυσμός ο οποίος έχει μια ηλικιακή πυραμίδα η οποία δεν είναι ευμενής, είναι δυσμενής. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν, τι έρχεται και λέει η ελληνική κυβέρνηση. Επειδή ακριβώς σε λίγα χρόνια θα έχουμε κόσμο που φτάνει σε ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα έχει πυκνή εργασιακή ιστορία, θεσμοθετούμε την εθνική σύνταξη στην οποία έχουν δικαίωμα όλοι και η οποία θα αυξάνεται μαζί με το ΑΕΠ. Διατηρούμε το επίπεδο των τριοχρονών συντάξεων. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το θεωρούν δευτερεύον, αλλά εμάς μας είπαν οι στατιστικές και πραγματικά σοκαριστήκαμε. 51% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν ως βασικό εισόδημα σύνταξη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και με πόση ευκολία λέγανε, ας πούμε, κόψτε από εδώ, κόψτε από εκεί. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα κινηθούμε με βάση αυτή την αρχή. Και προσέξτε να δείτε ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας καταφέρνει και φέρνει τις ενώσεις εργοδοτών στο Μαξίμου και συμφωνούν σε αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Δηλαδή να πληρώνουν οι εργοδότες παραπάνω για να διατηρηθεί το επίπεδο συντάξεων. Όχι, λέει ο Μητσοτάκης. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, κατευθείαν. Να εφαρμοστεί. Οι θεσμοί δεν είναι εύκολο να πούνε, διότι εδώ πέρα, αυτό λέω, προσέξτε τι ακριβώς έλεγα όλη την προηγούμενη ώρα, ότι εδώ πέρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα στη συζήτηση. Πρώτον, ότι ουδής μπορεί να της πει ότι δεν εφάρμοσε τα συμφωνηθέντα. Δεύτερον, ότι έχει πάει καλά στα οικονομικά αποτελέσματα, παιδιά. Μην σας φαίνεται καθόλου περίεργο το αγαπημένο μας Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους προέβλεπε, προσέξτε τι σας λέω, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ότι η ελληνική οικονομία θα πάει στο μείον 2,3. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την Ελστάτ, και μάλλον θα επιβεβαιωθεί και από την Eurostat τις επόμενες 2-3 μέρες που θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της, είναι στο μείον 0,3-0,2. Φάγαμε δηλαδή όλη την ύφεση την οποία προβλέπανε και όλοι οι θεσμοί, θα σας πω, πίσω τον Ιούλιο. Πώς τη φάγαμε? Το ξέρετε ότι η χώρα είναι η πρώτη στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για πρώτη φορά στην ιστορία της. 97,5%. Είναι ένα αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, για το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι. Διότι αποδεικνύεται ότι κάποιοι κρατάγανε τις κάνουλες κλειστές. Για πείτε μου λοιπόν εσείς πώς μπόρεσε και ισορρόπησε μια οικονομία η οποία ταλαιπωρήθηκε από κεφαλαιακούς ελέγχους στις τράπεζες, από την πολιτική αναταραχή με το δημοψήφισμα και τις εκλογές, πώς τα κατάφερε από Σεπτέμβρη σε Δεκέμβρη να μηδενίσει την ύφεση? Ακριβώς γι' αυτό. Και για έναν άλλο λόγο. Διότι και οι αγρότες μας πήραν 2 δις σε επανορθώσεις, ακόμα και επανορθώσεις που είχαν να λάβουν από το 2008. Από το 2008. Δηλαδή λεφτά που κάθονταν και δεν διανέμονταν ακριβώς διότι δεν υπήρχε αποτελεσματική διοίκηση. Μας λένε τώρα ότι κάνουμε, λέει, κομματικό κράτος εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε κομματικό κράτος και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και εγκαθιστά κομματικό κράτος. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται για να πιστεί κάποιος γι' αυτό ένα τεράστιο νοητικό άλμα. Ο κύριος Μητσοτάκης σε μία από τις πρώτες συζητήσεις στη Βουλή ψέλησε ότι θα την ψηφίζανε τη μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε διότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς προσδοκά κάποια στιγμή να επανέλθει στις καρέκλες της εξουσίας και οι υπουργοί του να μπορούν να κάνουν ό,τι έκανε και αυτός λίγο πριν φύγει. Λίγο πριν φύγει, ο κύριος Μητσοτάκης διόρισε γύρω στους 400 διευθυντές και υποδιευθυντές υπηρεσιών μόνο με υπουργική υπογραφή. Και ξύλωσε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν κρυφθεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Αυτή είναι η μεταρρυθμιστική πνοή της Νέας Δημοκρατίας. Τα λέμε αν παρακολουθείς Βουλή προσεκτικά, τα λέμε. Τα λέμε, πρέπει να την ψάχνουμε την πληροφόρηση, φίλτρα έχουμε, είμαστε όλοι νοήμονες, μπορούμε να κρίνουμε. Η μεγαλύτερη τέχνη, αυτά θα σας τα πει καλύτερα ο Αρβανίτης, είναι η οικοδόμηση της ατζέντας, η απόκρυψη της είδησης. Δηλαδή, να σου πω ποια είναι η απόκρυψη της είδησης, αδερφέ. Έρχεται το πρώτο μνημόνιο και περικοπές συντάξεις 30%. Ποιο είναι το θέμα το πρώτο του δελτίου μας? Οι γιατροί του Κολονακίου. Πιάστε αγώ και κούρευτο. Τώρα, ποιος γιατρός του Κολονακίου πιάστηκε? Συντάξεις μαϊμού. Μπράβο.
Λοιπόν, πρόσεχε. Κάποιο γιατρό του Κολονακίου τώρα μπορεί να δυσαρεστήθηκε. Ή κάποιο, α πούμε, ελεύθερο επαγγελματία που δεν είχε κίνητρο να δηλώνει το εισόδημά του μέσω του ασφαλιστικού. Έτσι. Δεν θα αρέσει σε όλου να είμαστε ξεκάθαροι. Διότι κάποιοι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν εισφορά ανάλογα με το εισόδημά του. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα και την. Νομίζω την ενημέρωση μπορούμε και πρέπει να την αποζητάμε. Να κλείσω. Μας ρωτάνε αν θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συμφωνία. Ξεκαθαρίζω. Δεν θέλαμε να είναι μέρος της συμφωνίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το είχαμε πει, το γνώριζαν όλοι. Άλλες χώρες επιμένανε και χάρη της συμφωνίας δεχτήκαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι μέρος της συμφωνίας. Είχαμε πει εδώ και καιρό ότι οι διαφωνίες μεταξύ των θεσμών δεν πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για καθυστερήσεις. Δυστυχώς αποτέλεσαν αφορμή για καθυστερήσεις και αυτό ζούμε και τώρα. Το ευτυχές είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα γνωρίζει για τις διαφωνίες τους και ουδής μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο στην Ελλάδα ότι κάτι δεν έκανε ή ότι καθυστέρησε ή οτιδήποτε. Δηλαδή για φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η θέση των επικριτών μας που πρέπει να αποδείξουν ότι μια οικονομία η οποία κατάφερε να μηδενίσει την ύφεση, η οποία είναι πρώτη στην απορροφητικότητα κονδυλίων στην Ευρώπη, η οποία πετυχαίνει πρωτογενές πλεώνασμα ως ονούποτα αποτελέσματα, δεν πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο, λίγο θέλω να το προσέξουμε αυτό. Η Συμφωνία του Ιουλίου λέει το εξής. Γιατί ξέρετε, μερικοί μας ρωτάνε, μα γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν το θέλετε, ρε παιδιά, αφού λέει κούρεμα του χρέους. Ε, έτσι δεν λένε. Ε, μα είναι δυνατόν να μην θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μα είναι μαζί μας, λέει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει κούρεμα του χρέους. Για να το δούμε λίγο. Καταρχήν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπόσχεται να κουρέψει το χρέος αλλωνών. Όχι το δικό του. Έτσι, είναι εύκολο δηλαδή. Σαν να λες σε κάποιον, όπως το που. Πρόεδρος, πήδα από τον Πέμπτο και θα σου πάρω παγωτό. Μάλλον όχι, θα σου πάρω παγωτό, θα πω στον άλλο να σου πάρει παγωτό. Και άμα πηδήξει από τον Πέμπτο και σου πέσει τα κοκαλά σου, θα σου πει: α, δεν θέλει να σου πάρει παγωτό. Εγώ του είπα. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Η Συμφωνία του Ιουλίου περιγράφει μία πάρα πολύ ξεκάθαρη αλληλουχία γεγονότων. Δηλαδή, θα κλείσει η αξιολόγηση και μετά θα συζητήσουμε για το χρέος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ένα handicap σε αυτή τη συζήτηση. Έχει ένα μειονέκτημα πάρα πολύ σοβαρό. Τα μέτρα τα 5,5, θα σας πω τι είναι τα μέτρα τα 5,5, μισό λεπτό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή, εάν δεν συζητάμε ταυτόχρονα το χρέος, εάν δεν παραβιάσουμε δηλαδή την αλληλουχία την οποία προβλέπει η Συμφωνία του Ιουλίου, τι έχει να πει? Για σκεφτείτε το λίγο. Απολύσεις στο δημόσιο, περικοπές στις συντάξεις, απελευθέρωση απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και μια σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα η οποία είναι ικανή να σου καταστήσει και οποιαδήποτε ρύθμιση του χρέους θα πάρεις μετά δώρο-άδωρο. Έτσι, διότι δεν θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον κόσμο ανάποδα. Τη ρύθμιση του χρέους τη θέλουμε για να ανατάξουμε την οικονομία μας, να ξαναξεκινήσει να λειτουργεί. Δεν θα τη χρησιμοποιήσουν ορισμένοι ως δικαιολογία για να καταστρέψουμε την οικονομία μας. Βεβαίως, πρέπει να γίνει ρύθμιση του χρέους. Πρέπει ετήσια να μην καταβάλουμε πολλά για την αποπληρωμή του, για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε πόρους στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην πρόνοια. Αλλά εάν κάποιος έρχεται και σου λέει πάρε μια σειρά βάρβαρα μέτρα και μετά θα πω σε έναν τρίτο, ο οποίος το παίζει και δύσκολο, ερίστο εμπαρόδο, να σου κουρέψει το χρέος. Αυτό είναι ακριβώς το δώρο-άδωρο. Αυτό είναι ακριβώς το δώρο-άδωρο. Και προσπαθούν αυτή την κουβέντα τώρα που δεν τους βολεύει όταν είναι κατανεμημένη μέσα στο χρόνο και έχει ακριβώς αυτή την αλληλουχία να την ανακατέψουν. Ακριβώς διότι ερήμην τη συζήτηση για το χρέος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μένει, θα σας έλεγα, γυμνό με τη σκληρή του ατζέντα. Έτσι και σε αυτή την παγίδα δεν θα πέσει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση
έχει δύο πάρα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα με τα οποία προσέρχεται στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Και αυτά είναι τα καλά οικονομικά αποτελέσματα, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν όλοι, και οι μαθητευόμενοι μάγοι του Δουνουτού κυρίως, και το γεγονός ότι έχει εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα. Τα μέτρα τώρα που λένε τα 5,5 δις. Τα 5,5 δις είναι μέτρα τα οποία αφορούν το πιάσιμο του στόχου το 2018. Και για να μην τους αφήνουμε να λένε διάφορα, 5,5 δις είναι τα μέτρα τα οποία έφερε η δική μας συμφωνία και αυτοί είχαν δεσμευτεί σε πλεονάσματα 20 δις παραπάνω. Και μας λέγανε και να υπογράψουμε άρον-άρον όταν μας προτείνανε ακόμα λίγο μικρότερα πλεονάσματα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει με λίγο περισσότερο μέτρο να μιλούν για τα μέτρα. Γιατί? Γιατί είναι και ο όγκος των μέτρων ραγδαία μικρότερος. Θα θέλαμε μικρότερος, ναι. Βεβαίως θα θέλαμε μικρότερος. Αυτό είναι δυστυχώς χάρη της συμφωνίας. Το παράλληλο πρόγραμμα και το παράλληλο πρόγραμμα προχωράει. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων είναι κομμάτι του παράλληλου προγράμματος, αλλά προσέξτε, εδώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μπούμε σε μία λογική ότι οι συμφωνίες είναι συμφωνίες, εντάξει, τον ίδιο ρόλο παίζουν, είτε τις υπογράφει η δική μας κυβέρνηση, είτε τις φέρνει μία κυβέρνηση της δεξιάς, και άρα μόνο το παράλληλο πρόγραμμα είναι αυτό που μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό στίγμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εδώ να σας πω και με ένα προσωπικό τόνο την άποψή μου. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στο να εξηγήσουμε την ουσία της συμφωνίας και της πολιτικής μας, εννοώ του σκληρού πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, στον κόσμο. Διότι έχουν καταγραφεί επιτυχίες, έχει καταγραφεί κέρδισμα εδάφους, το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Γιατί? Διότι βλέπει και μία βουλή όπου κάποιοι λένε το χειρότερο τρίτο μνημόνιο, και τα ακούω και από κάποιους του Πασόκ αυτό και τρίβω τα μάτια μου και λέω έχω πάθει κάτι, ας πούμε, και το ακούω πραγματικά αυτό, έχουν, ας πούμε, το θράσος να το λένε. Αυτό είναι το χειρότερο μνημόνιο της υπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής που υπήρξε από το 10, για πρώτη φορά χωρίς απολύσεις στο δημόσιο και χωρίς μείωση μισθών συντάξεων. Αυτό είναι το χειρότερο μνημόνιο. Με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ανασφάλιστο. Με προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό. Δεν καταφέραμε αυτά που θα θέλαμε το Γενάρη. Είμαι ο πρώτος που το λέω. Αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν ξεγελάσαμε. Δεν είπαμε μετά τι να κάνουμε. Ας μείνουμε λίγο στην καρέκλα. Ο Τσίπρας ήταν ο πρώτος που βγήκε και είπε θα πάμε να ρωτήσουμε το λαό. Για το αν αυτή η συμφωνία που φέραμε, μετά και την εντολή του για ισχυρότερη διαπραγμάτευση, πρέπει να εφαρμοστεί, και για το εάν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να την εφαρμόσουμε και να αναζητήσουμε στα ανοιχτά τη σημεία, διότι μείναν ανοιχτά σημεία στη συμφωνία ακριβώς επειδή τα διαπραγματευτήκαμε, και να αναζητήσουμε τα λεγόμενα ισοδύναμα. Άρα θα σας έλεγα, επαναλαμβάνοντας δυστυχώς τον εαυτό μου, ότι θα πρέπει να περισσότερο βάρος να ρίξουμε στο να εξηγήσουμε στον κόσμο το σκληρό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής η οποία εφαρμόζεται, η οποία, θα το πω χωρίς καμία απολύτως ντροπή, ενέχει το στοιχείο και του συμβιβασμού. Βεβαίως.